Χαμός. Χαμός, χαμός. Τιμές και αποκλήσεις μέχρι 100%. Και κάποια στιγμή, ίσως και παραπάνω, απόκληση 150% για το προϊόν το ίδιο. Και μάλιστα το ακριβό, και μάλιστα το ακριβό, είναι σε μικρότερη ποσότητα. Αυτό διαπιστώνω εδώ, κύριε Μπρόλια. Αυτό διαπιστώνω. Είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Είναι κοντά μας ο πρόεδρος των εμπόρων και καταναλωτών, του Συνδέσμου Εμπόρων και Καταναλωτών, ο κύριος Βασίλης Μπρόλιας. 100 χρόνια τώρα φωνάζει, οι τιμές δεν αλλάζουν. Μα και οι υπουργοί που βγαίνουν και λένε, θα παλέψουμε τις τιμές, θα παλέψουμε με τα συμφέροντα, που κάνουν ωραίες δηλώσεις μπροστά στις κάμερες. Πείτε μου, ποιος από αυτούς κατάφερε να ρίξει τις τιμές? Πείτε μου έναν, έναν. Κάπα κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54301. Τώρα, περιμένω. Πείτε μου, μπορεί να κάνω λάθος, γι' αυτό το λέω. Πείτε μου έναν υπουργό που κατάφερε να ρίξει τις τιμές. Αυτά που θα δούμε τώρα, να τα ρίξει, να τα αποκαταστήσει και να αποκαταστήσει και τις τσέπες των καταναλωτών έτσι. Ανακουφίζοντάς τους, έτσι ώστε τουλάχιστον αφού χάνουν εισόδημα από τα έκτακτα μέτρα, να το παίρνουν πίσω κατά κάποιο τρόπο από τη μείωση των τιμών. Διότι οι μισθοί στην Ελλάδα μειώνονται και οι τιμές αυξάνονται. Είναι απίστευτο. Η μοναδική χώρα που και οι μισθοί μειώνονται, γιατί δεν μειώνονται σε όλες τις χώρες οι μισθοί τόσο πολύ. Είμαστε ενώ σε έναν βαθμό φούσκα, το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ οι τιμές ανεβαίνουν κάθε μέρα. Και αν δεν ανεβαίνουν, δεν πέφτουν. Για να μην είμαι υπερβολικός. Ελάτε να δείτε λοιπόν τώρα κάποια απίστευτα πράγματα, τα οποία θα σας βγάλουν τα ρούχα σας. Και θέλω τα μηνύματά σας, κάπα κενό, το μήνυμα και αποστολή στο 54301. Κύριε Μπρόλια, έχουμε εδώ πέρα, θα ξεκινήσω από το χαρτί κουζίνας. Απλά να πούμε ότι έχουμε, πούμε ότι έχουμε προϊόντα επώνυμα, διαφημιζόμενα, γνωστά, και, επώνυμα, και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Και θα κάνουμε τη σύγκριση. Mm-hmm. Από αυτό θα διαπιστώσουμε ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν χαμηλότερη τιμή σε σχέση και με την ποσότητα, βέβαια, έτσι. Ξεκινάμε. Και μια παραθεσούλα, ναι, παρακαλώ, μια παραθεσούλα. Έχουμε φέρει προϊόντα που είναι ακριβώς τα ίδια. Σε περιεχόμενο, σε ποιότητα είναι ακριβώς τα ίδια. Όχι, εδώ θα δω και την ποιότητα σήμερα. Για πρώτη φορά θα γίνει live test. Και στην ποιότητα. Δεν τα δείχνουμε, θα τα ανοίξουμε. Θα τα διαπιστώσουμε. Θα τα ανοίξουμε, θα τα καταστρέψουμε δηλαδή σαν συσκευασίες, δεν θα τα ξαναπουλήσουμε, αλλά τουλάχιστον θα καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Και πάμε να ανοίξουμε ένα πολύ επώνυμο χαρτί. Το πιο επώνυμο χαρτί κουζίνας. Και θα το μοιράσω σε σας σε κομμάτια. Για να έχετε όταν φτερνίζεστε ή όταν θέλετε να σκουπίσετε κάτι, να το έχετε, να έχετε όλοι ένα στην τσέπη. Λοιπόν, αυτό είναι το πλέον επώνυμο. Αυτό είναι το που κρατάω εδώ. Το πλέον επώνυμο χαρτί κουζίνας. Κοιτάξτε πόσο διαφορά έχει ο όγκος του από το άλλο. Αυτό εδώ είναι πολύ μεγαλύτερο. Μα το γράφει κιόλας. Αυτό είναι 800 γραμμάρια, αυτό είναι 600 Ωραία. Γραμμάρια. Αυτό εδώ είναι 800 γραμμάρια και είναι ιδιωτικής ετικέτας. Αυτό εδώ. Και αυτό εδώ είναι 600 γραμμάρια και είναι το πιο επώνυμο. Ναι. Εγώ δεσμεύομαι να πω σε αυτό ότι εγώ έχω δει στην παραγωγή ότι στη μία συσκευασία μπαίνει αυτό και στην άλλη μπαίνει αυτό. Δηλαδή είναι το ίδιο χαρτί, είναι ακριβώς το ίδιο χαρτί. Θα το διαπιστώσετε και εσείς, θα το ανοίξουμε. Δεν το πιστεύω. Και μπορείτε να το διαπιστώσετε γιατί εδώ και τα κορίτσια και εμείς στην κουζίνα. Ανοίξω, κύριε Μπρόλια. Στην κουζίνα μα το χρησιμοποιούμε συνέχεια. Έτσι, δεν είναι. Θα το δείτε λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, ναι. Ξαναλέμε, ανακεφαλαιώνω και θα πάθετε σοκ τώρα, έτσι. Σοκ. Πολυπολιτισμικό. 800 γραμμάρια ιδιωτική ετικέτα χαρτί. Σχεδόν. Ένα κιλό, 800 γραμμάρια. 600 γραμμάρια το επώνυμο. Ακριβώς το ίδιο. Και ο κύριος Μπρόλιας λέει ότι και τα δύο κατασκευάζονται στο ίδιο εργοστάσιο. Φεύγουνε. Όχι κατασκευάζονται, είναι το ίδιο προϊόν. Το ίδιο χαρτί, ίδια ποιότητα. Ακριβώς έτσι. Και πώς ίδια το μπάλα χαρτιού. Ίδια μπάλα χαρτιού. Θα το δείτε κι εσείς, το λέω κι εγώ, θα το δείτε τώρα. Ανοίγω το 800 γραμμάρια, άρα πετάω και τις ταμπέλες. Μόνο μην δείξουμε. Μα πετάω και. Ναι, θα το πετάμε κι αυτό. Το σκηνικό μετά να το μαζέψουμε, δόξα τω Θεώ. Ανοίγω τώρα για να μην έχουμε και άγχος με τις μάρκες. Ναι, ακριβώς. Και αυτό εδώ. Έτσι. Το πλέον επώνυμο. Ναι. Λοιπόν, νάτα. Νάτα, δεν είναι χαρτί υγείας μεγάλο, μπερδεύεστε, έτσι. Είναι χαρτί κουζίνας. Ανοίξτε το να το δούμε. Και ανοίγω τώρα, αυτό είναι το επώνυμο. Που κάνει, πόσο κάνει κύριε Μπρόλια αυτό, για δείτε τις τιμές. Τραβάτε παιδιά, πάρτε το λίγο, πάρτε το μέχρι κάτω. Πάρτε το μέχρι κάτω, πάρτε το και πάρτε όλοι. Πάρτε όλοι ένα κομμάτι, ευχαριστώ πολύ. Κρατήστε το σε μία άκρη να ξέρετε ότι είναι το επώνυμο. Βάλτε το σε μία άκρη. Επώνυμο. Πιάστε το, χαϊδέψτε το. Δείτε δηλαδή πώς πάει την υφή του. Έτσι. Πόσο κάνει αυτό κύριε Μπρόλια? Αυτό. Τα 600 γραμμάρια. 2,96. 2,96. 3 ευρώ 1000 δραχμές. Θα θυμάμαι και τις δραχμές που επιτρέπετε, έτσι. Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είμαι τόσο μικρός που να μην τις θυμάμαι. Τις έζησα.
Λοιπόν, και πάρτε τώρα και το χαρτάκι. Κρατήστε το σε μια άκρη δεξιά, παιδιά, δεξιά, το επώνυμο. Εδώ. Κύριε Μπρόλια, συγγνώμη για την επίδειξη που σας. Ναι, δεν υπάρχει λόγο. Λοιπόν, πάρτε και από εδώ, παιδιά. Πάρτε από εδώ, τραβήξτε. Πάρτε. Πάρτε χαρτάκι. Βάλτε το κάπου αλλού. Δίπλα ακριβώς. Θα θυμάστε ότι αυτό είναι το ιδιωτική ετικέτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να κάνω και εγώ το τεστ. Να πάρω ένα από το ιδιωτική ετικέτα και ένα από το. Λοιπόν. Πιάστε τα, σας παρακαλώ πολύ, το ιδιωτική ετικέτα. Ακριβώς το ίδιο. Ένα λίγο, Βαγγέλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λίγο, Βαγγέλη, floor manager, να μπει όλος ο κόσμος στο πλατό. Λοιπόν. Έτσι, μπράβο. Πόσο κάνει το ιδιωτική ετικέτα. Πόσο κάνει το ιδιωτική ετικέτα. Ένα λίγο, Βαγγέλη μου. Πόσο κάνει το. Κύριε Μπρόλια, πόσο κάνει το ιδιωτική ετικέτα που είναι 800 γραμμάρια σε σχέση με το επώνυμο. 1,80 έχει το ιδιωτική ετικέτα. 1,80 το ιδιωτική ετικέτα. 800 γραμμάρια. 800 γραμμάρια περισσότερο και 2,96 το επώνυμο το 600 γραμμάρια. 2,96. Τι λέτε, παιδιά. Παρατήρησες και κάτι άλλο. Όχι, όχι. Τώρα θα δει, κοιτά. Τώρα θα δει. Περιμένετε. Πιάσε εδώ. Θα τον μπερδέψω τώρα, δεν ξέρει. Εγώ ξέρω όμως, θυμάμαι. Ναι. Έλα εδώ, Βαγγέλη. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει. Άσε τώρα. Τώρα είναι η ευκαιρία να το καταλάβει. Λοιπόν, πάρε αυτό. Έχω σημειώσει εδώ πάνω, αν θες να τα δείξεις. Ναι, ναι, βεβαίως. Θα κάνει τεστ ο Βαγγέλης. Μπορεί να ακριβώς η ίδια ποιότητα. Είναι? Ακριβώς η ίδια ποιότητα. Μπορείς να καταλάβεις ποιο είναι το ακριβό και ποιο είναι το φθηνό? Όχι. Και πώς να το καταλάβεις αφού είναι τα ίδια, αν και αυτό εδώ ήταν υποτίθεται το φθηνό. Να σου πω, παρατήρησες και κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη, να σε καλά. Παρατήρησες και κάτι άλλο στο πιο φθηνό. Και έχουν ακριβώς, είναι το ίδιο, τα ίδια νταμάκια, τα ίδια. Είναι ακριβώς το ίδιο. Τα ίδια χτυπηματάκια. Μεγάλη αποκάλυψη, κυρίες και κύριοι, έτσι. Μεγάλη αποκάλυψη. Είναι και πιο απαλό το πιο φθηνό. Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, δεν μπορώ να συγκρίνω ακριβώς τη μαλακότητα. Ναι, όχι, είναι δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Το ίδιο. Σε ευχαριστώ. Ναι. Σε ευχαριστώ. Είναι πιο... Για την παρατήρησή σου την. Ωραία. Εγώ λέω ότι είναι το... ακριβώς το ίδιο. Πάθατε χαρτί. Σοκ. Πάθατε σοκ. Δεν πειράζει, θα σας περάσει, παιδιά. Όλο θα μας περάσει κάποια στιγμή. Είναι αυτό που λέμε ότι η κρίση κάποια στιγμή, ενώ είναι άδικη, ενώ είναι επιδικαίο και αδίκο, κάποια στιγμή θα μας κάνει και καλύτερους. Είναι αυτό το συμπερασματάκι που βγαίνει με πολύ πόνο, βέβαια, γιατί κάποιοι ματώνουν μέσα από την κρίση και άδικα. Αλλά κάποιοι άλλοι συνειδητοποιούν ότι φταίνε πάρα πολύ στο δικό τους προσωπικό ναυάγιο. Να κάνουμε μια μικρή παρατηρησούλα. Κάπα κενό το μήνυμα και αποστολή στο 54301. Κάπα κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54301. Ο κύριος Μπρόλιας δεν ήταν εδώ για να διαφημιστεί όπως καταλαβαίνετε. Όχι, έτσι. Βέβαια, ναι, να το πούμε. Πέταξε αυτό. Και τη δική του ετικέτα. Μακριά. Πέταξε και τη δική του ιδιωτική ετικέτα. Στο πάτωμα. Μακριά από διαφημίσεις. Απλά... Είστε πρόεδρος του συνδέσμου, μπορώ να είναι καταναλωτή. Μακριά από διαφημίσεις, θέλουμε να ενημερώσουμε απλά τον κόσμο. Αυτά που διαπιστώνουμε εμείς στην αγορά, να τα μάθει και ο κόσμος και να τα βλέπει, να τα διαπιστώνει. Να μην γινόμαστε πλέον θύματα. Θύματα είμαστε, έτσι. Είμαστε για πολλούς λόγους. Απλά να τα βλέπει ο κόσμος, να ενημερωνόμαστε. Πρέπει να αφυπνιστεί ο κόσμος κάποια στιγμή. Πρέπει να αφυπνιστεί και με τα δεδομένα της εποχής, παιδιά, τρία πράγματα. Αλληλεγγύη, αλληλοκατανόηση και αλληλοβοήθεια. Αν δεν βοηθηθούμε από μεταξύ μας, δεν μας σώζει κανείς τίποτα. Αυτό το έχουμε δει. Έχετε απόλυτο. Μια μικρή παρατηρήση που να κάνουμε. Και ενώ περιμένω τα μηνύματα των τηλεθεατών για τα όσα αποκαλύπτουμε σήμερα στο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε τηλεοπτικό πλάνο. Μια μικρή παρατήρηση. Μόνο στο κόντρα. Θα βοηθήσει έτσι. Για τα ιδιωτική ετικέτα. Τα ιδιωτική ετικέτα από μια πενταετία και πριν είχαν τη λογική πια ότι κάποιο μικροπαραγωγό έφτιαχνε μια ιδιωτική ετικέτα με ένα φτηνό προϊόν για να πουληθεί στην αγορά πιο φτηνά. Από τη στιγμή που μπήκαν μέσα οι μεγάλε μονάδε λιανική πώληση όπω εμεί. Να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Και κάποιες μεγάλες μονάδες παραγωγής που φτιάχνουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με συγκεκριμένο brand name είναι πολύ καλά και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και καλύτερα. Αυτό το λέω και το υπογράφω. Συνεχίζω. Δεν καταλάβατε, παιδιά. Ας φύγουμε λίγο από τα παράθυρα. Δεν έχει νόημα στα παράθυρα τώρα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν καταλάβαμε ποτέ. Και τώρα που δεν έχουν και τις συσκευασίες τους, πολύ περισσότερο. Τι είναι τι, έτσι. Δεν καταλάβαμε ποτέ τι είναι τι, ποιο είναι το ακριβό και ποιο είναι το φθηνό. Τελικά όμως σας λέμε και καταλήγουμε ότι αυτό εδώ είναι το πιο ακριβό και το πιο λίγο, το επώνυμο. Και αυτό εδώ είναι το πιο πολύ και πιο φθηνό κατά ένα ευρώ. Τρία το ένα, δύο το άλλο. Τρία αυτό, δύο αυτό. Είναι πιο πολύ, είναι πιο φθηνό και είναι η ίδια ποιότητα ακριβώς. Απλά πράγματα.